Με μεγάλη επιτυχία, κύριε Καλαβρουζιώτη, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος των Πριτάνεων. Τις εργασίες φυσικά παρακολουθήσατε κι εσείς. Ποια ήταν τα σημαντικότερα θέματα σε αυτήν την σημαντική διοργάνωση? Ναι, κοιτάξτε, ήταν η δεύτερη κατά σειρά αυτού του ακαδημαϊκού έτους Σύνοδος Πριτάνεων. Ήταν η 105η Σύνοδος που διεξήχθη το τετραήμερο, θα έλεγα, στην Αλεξανδρούπολη, και παρουσία δύο πολύ σημαντικών που είχαν παρουσία, του Υπουργού του κ. Πιερακάκη, Παιδείας, καθώς επίσης και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Σχοινά. Τη Σύνοδο την απασχόλησαν μετά, βέβαια, την ψήφιση, την τελευταία ψήφιση του νόμου που ξέρετε, ναι, για την ανωτάτη παιδεία και για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Την απασχόλησαν θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του νόμου, θέματα κυρίως της διεθνοποίησης των πανεπιστημίων. Ήδη ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει υποβολή προτάσεων τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι τέλος του 2025 και το οποίο θα αφορά στην πραγματικότητα τη σύμπραξη πανεπιστημίων του κόσμου με ελληνικά πανεπιστήμια για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών. Βέβαια θα μπουν κάποιες προϋποθέσεις όπως τα πανεπιστήμια του εξωτερικού να είναι υψηλής στάθμης όσον αφορά τα rankings και αυτό θα συντελέσει εφόσον πραγματοποιηθεί, όπως καταλαβαίνετε, στην άνοδο της ανωτάτης εκπαίδευσης, στην περαιτέρω άνοδο της ανωτάτης εκπαίδευσης και στην Ελλάδα. Αναφορικά με το δικό σας πανεπιστήμιο, με το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε, όσο αφορά το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, προχωρά πλέον με βάση τον ήδη ψηφιστέντα νόμο στην αυτονόμησή του, στην εκλογή Συμβουλίου Διοίκησης και στη συνέχεια Πρίτανη. Οι διαδικασίες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Επομένως, ήδη η νέα εποχή έχει ξεκινήσει για το ΕΑΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Καλαβρουζιώτη, ανάμεσα στα θέματα, όπως και εσείς αναφέρατε στην αρχή της συζήτησής μας, ήταν θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε για το προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με την υποστελέχωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την ανάγκη ενίσχυσης με ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Ναι, αυτά όντως τα θέματα τέθηκαν από τους Πριτάνης. Και είναι σημαντικά, ο Υπουργός υποσχέθηκε μια γενναία αύξηση των θέσεων όσο αφορά το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και το προσωπικό, το διοικητικό τεχνικό προσωπικό τα επόμενα 2 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει, αν θέλετε, για τα καινούργια προγράμματα νέο στελεχειακό δυναμικό για να μπορούν να αναπτυχθούν όλα αυτά τα προγράμματα σπουδών που συζητάμε. Η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων ανησυχεί την πανεπιστημιακή κοινότητα του Δημόσιου Πανεπιστημίου της χώρας? Κοιτάξτε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το εγχείρημα του νέου νόμου. Αυτό που τονίστηκε στο παρελθόν και τονίζεται και τώρα είναι ότι το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια μας δηλαδή, τα 24 ελληνικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία και από το κράτος με ιδιαίτερη, θα έλεγα, σε ιδιαίτερη βαρύτητα το θέμα της χρηματοδότησής τους σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στις υποδομές, όχι μόνο στις εστίες, όχι μόνο στα εισιτηρέσια των φοιτητών, αλλά και στην έρευνα, δεδομένου ότι στην έρευνα τουλάχιστον σε σχέση με ευρωπαϊκά επίπεδα το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Αυτά όλα έχουν τεθεί, τα γνωρίζει ο κ. Υπουργός και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ θετικός στο να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί οι οποίοι θα δίνονται για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Επίσης, ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση και απασχόλησαν αυτή την σύνοδο, ήταν η διεθνοποίηση καθώς και η φοιτητική μέρημνα. Ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν και με τους φοιτητές, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, βεβαίως θέματα, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι των της όλης διαδικασίας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν είναι μόνο τα μαθήματα, δεν είναι μόνο προγράμματα σπουδών, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι εγκαταστάσεις τους, είναι νέες κτηριολογικές εγκαταστάσεις, είναι τα συσίτια, δηλαδή οι λέσχες τους, είναι η φροντίδα γενικότερα για τις εστίες και για τη διαμονή των φοιτητών μας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και επίσης υπήρχε και η πρόταση για μια έξυπνη ψηφιακή κάρτα για τους φοιτητές. Ναι, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, υπάρχουν τέτοια σημαντικά, αν θέλετε, καινούρια εργαλεία, θα έλεγα. Το πώς θα μπορούν οι φοιτητές πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε όλη αυτή την καινούρια ψηφιακή εποχή η οποία έχει κατακλείσει τον κόσμο, ολόκληρο γενικότερα. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος Υπουργός Παιδείας είναι και αυτός ο οποίος διαχειρίστηκε θέματα ψηφιοποίησης με απόλυτη επιτυχία, θα έλεγα, όπως γνωρίζετε και εσείς και οι τηλεθεατές, σε προηγούμενο Υπουργείο το οποίο έχει φυτεύσει. Επίσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα από τα θέματα ακόμα που απασχολούσαν τη Σύνοδο ήταν και η ενημέρωση από τον κύριο Σχοινά, από τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και παρουσίαση στη Σύνοδο των Πριτάνεων, όπου η Ευρώπη προχωρά αυτό που λέμε ευρωπαϊκό πτυχίο, δηλαδή κοινό πτυχίο μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων της Ευρώπης, αλλά συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καινούργια θέματα και καινούργιοι προβληματισμοί και είναι στα πλαίσια όλων των εξελίξεων που έρχονται. Τέλος, θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο σημαντικό, το οποίο ελέγχθη, ότι όσο αφορά τους φοιτητές, το Erasmus και κυρίως το Erasmus Plus, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει δώσει, θα έλεγα, έχει ανοίξει ορίζοντες για τους Έλληνες φοιτητές όλα τα χρόνια, πηγαίνοντας δηλαδή στο εξωτερικό, σε αντίστοιχα πανεπιστήμια, παρακολουθώντας αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό θα συνεχίσει και μάλιστα με πολύ περισσότερο προϋπολογισμό από άποψη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, θα έλεγα. Πολύ εθαρρυντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ανοίγει τα φτερά πάρα πολλών Ελλήνων φοιτητών. Οπότε με θετικό πρόσημο η Σύνοδος των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, κλείνοντας, κύριε Καλαβρουζιώτη. Ναι, είναι σημαντική, πράγματι είναι, για μένα είναι θετική. Τα απορίσματα της όλης Συνόδου έχουν ήδη βγει, έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Επομένως νομίζω ότι και η 105η Σύνοδος των Πριτάνεων έληξε με την επιτυχία και με την, αν θέλετε, και με την αίσθηση ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο βρίσκει δρόμους καινοτομίας, δρόμους, αν θέλετε, καινούριους δρόμους ευρωπαϊκού, μέσα στο γενικότερο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.